Κόπα το 91 και το 96. Ο ΠΑΟΚ με δύο ευρωπαϊκά τρόπια στη συλλογή του και τώρα στην επίθεση με τον Λιαδέλη. 2-2, το πρώτο επίσημο καλάθι του Παναγιώτη Λιαδέλη. Προηγήθηκε η διετία του στον Άρη. Καλή άμυνα, μάλλον pressing από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Λιαδέλης θα τελειώσει τη φάση. Δεν χρειάστηκαν τα χέρια του Μπλερ. 6-2. Πρεμιέρα της Ευρωλίγκα της Ούλεπ στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Μπούλοκ εναντίον όλων κερδίζει το φάουλ τελικά. Ενώ ο Λούις Μπούλοκ ετοιμάζεται για τις δύο βολές. Σουίτ Λου. Ο Μπούλοκ εδώ. Και στον ευνηδιασμό όπως παρατήρησε εύστοχα ο Φλεβαράκης θες. Και το βλέπουμε και τώρα. Λιαδέλης. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι προσπαθεί να μπει και προς το καλάθι με τον Μπλερ και τον Γιαννούλη. Έτσι ο Λιαδέλης τώρα έκανε το 8-5. Σε ομάδες του NBA αλλά και από την Ευρωλίγκα. Και από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γενικότερα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μπούλοκ που μειώνει σε 8-7. Νάτος εδώ, ο Λούις Μπούλοκ. Κοιτάξτε τον ξανά. Γλυκός Λου. Sweet Λου, το παρατσό. Προτίμησε να κάνει την αλλαγή. Εκείνο που βλέπουμε όμως είναι ότι ο ΠΑΟΚ δύο φορές που έτρεξε πέτυχε και εισάριθμα καλάθια. Νομίζω ότι πρέπει Αδέλης, να τρέξει πάντως, για να πάρει και τη διαφορά, να πετύχει και πιο εύκολα καλάθια. Και τώρα Κορονιός. Λιαδέλης. Πατάει γερά, κερδίζει το φάουλ. Ποιον να πρωτομιλήσει ο Φλεβαράκης ή οποιοσδήποτε προπονητής του. Ο διεθνής shooting guard. Χρήσει πολύ βάση. Μπράβο, μπορεί να παίξει άνετα ένας εναντίον ενός μέσα στη ρακέτα όπως έκανε στην προηγούμενη φάση. Στην πεντάδα της Βερόνα και ο Χένρι Βίλιαμς, ο Μπούλοκ όμως εκτέλεσε. 26-22. 26-22. Λιαδέλης. Πάει, από την, πάει να πάρει την εσωτερική, τελικά στοχή, αλλά κερδίζει το φάουλ. Σαν παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Όλιβερ Μπράουν. Σε εκτελέσει στο Super Copa. Με την Ούντινε είχε. Πρόλαβε ο Μπούλοκ, κάνει λάθος όμως. Ο Βάης κέρδισε και τώρα Γιαννούλης. Τρέχει ο ΠΑΟΚ. Με το Λιαδέλη πολύ γρήγορα προς το καλάθι. Η μπάλα δεν θα μπει, ξεσηκώθηκε το γήπεδο. Άτυχη στιγμή για τον Λιαδέλη. Όπως τουλάχιστον ξεκινάει. Ακούγεται πλέον με καλύτερη ακουστική σε αυτό το υπέροχο. Για την ελληνική ομάδα. Ο Μπούλοκ περνάει μόνος του εναντίον όλων, κερδίζει το φάουλ από το... Μία βόρεια πλευρά του νομού Σερών. Λιαδέλης από το high post, θα βρει το στόχο. Ο Παναγιώτης Λιαδέλης είναι ο σκόρερ του ΠΑΟΚ, έχει φτάσει 16 πόντους. Κορονιός για το Λιαδέλη. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρακτικά υπάρχει χρόνος για μία ακόμη επίθεση του ΠΑΟΚ, ακόμα και αν εξαντληθεί αυτή από τον Λιαδέλη που μεσού τριών πόντων ισοφαρίζει 39-39 και δίνει εξακολουθεί να παίζει αυτό ζώνη. Το στυλ άμυνας αυτή τη ζώνη την έθιξε ο Κώστας Φλεβαράκης χτες πριν από το παιχνίδι είπε ότι είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Ο Λιαδέλης για τρεις την αντιμετωπίζει λοιπόν. Βίλιαμς. Ο Σιγάλας πάνω του. Μπούλοκ. Για δύο πόντους. Τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. ΠΑΟΚ έχει βραχία κεφαλή ενός πόντου. Κορονιός πασάρει τελικά. Λάθος του Γιαννούλη. Ο Μπούλοκ με το Λιαδέλη. Πάει στο lay-up. Και προβάδισμα στην Ιταλική ομάδα για άλλη μια φορά. Οι Ιταλοί παίρνουν κεφάλι. Τις βολές. 4-4. Σαρτόρι. Μπούλοκ. Μπούλοκ για δύο. Θα βρει το στόχο και πάλι ο Sweet Lou της Ιταλικής ομάδας. 51-52. 3,5 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Λιαδέλης. Κατά μέτωπον επίθεση. Κερδίζει λοιπόν τον αντίπαλό του. 53-52. Ξανά το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Μπούλοκ για τρεις. Και αυτή τη φορά βρίσκει στόχο ο Αμερικανός που έχει ζεσταθεί. Να εδώ Μπούλοκ έφτασε τους 17 πόντους. Ο high fly της Ιταλικής ομάδας. Ένα παρατσούκλι που του χρεώθηκε επειδή πηδάει πολύ ψηλά όταν σουτάρει στο jump shoot. Μπούλοκ για τρεις μπροστά στο Λιαδέλη θα εκτοχίσει.
Βαθιά μαχαιριά αυτή από τον Αμερικανό. Βάθηκε τυχερός μου φαίνεται ο Αμερικανός, γιατί υπήρχε πολύ καλή άμυνα και πολύ πίεση του Παναγιώτη πάνω του. Ο Γιαννούλης πήρε την εικόνα ενός πολύ συναρπαστικού και δραματικού αγώνα, έτσι όπως εξελίσσεται. Ο Λιαδέλης θα κλέψει. Πάει στον ευνηδιασμό. Θα πετύχει το καλάθι. 68-72. Ξέρουν καρδιές εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Ο Λιαδέλης παίρνει την εσωτερική στο καλάθι και στο φάρισι για το ΠΑΟΚ. Το λιονταράκι του ΠΑΟΚ του 2-2, αστοχή όμως. Βίλιαμς πάει για ευνηδιασμό η Βερόνα. Ο Μπούλοκ κερδίζει το φάουλ από τον Κολτεμπέλα. Ο Μπούλοκ πέτυχε 8 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έχει πετύχει 14 στο δεύτερο. 1-43 για τη λήξη. Ο Μπούλοκ τώρα και ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ψύχρεμος στις επιλογές του Λιαδέλη. Μεγάλη προσοχή τώρα επιθέσεις. Φάουλ από τον Βίλιαμς. Έχει 7. Ο Λιαδέλης σοφαρίζει. Σε κάθε ομάδα δεδομένου ότι μένουν 47 δευτερόλεπτα. Ο Παναγιώτης Πλέτσης μας πληροφορεί ότι ο Μπούλοκ όμως ευστοχίευσε εδώ για την έκπληξη και μέχρι στιγμής την κάνει, αν ευστοχεί για την ελληνική ομάδα. Μπούλοκ. Ο Σμιτ. Μπούλοκ και πάλι. Μπούλοκ μπροστά στο Βάις, ευστοχή, προβάδισμα στους Ιταλούς, 83-84. Θέλει κάποιος κρίνει και ο Λιαδέλης, κάποιο ναι, ναι. Πέρασε όμως από τον Καμάτα, πάει προς το καλάθι, φάουλ τον κατέβασε την κανονικά. 82 για τη λήξη της πεντάλεπτης παράτασης. Ο Λιαδέλης συνεχίζει. 10-10 και 85-84. Ο πάγκος του ΠΑΟΚ, όρθιοι οι δύο παίκτες που αποβλήθηκαν. Ο Γιαννούλης και ο Κολτεμπέλα. Φάουλ του Μπλερ τώρα. Ο Μπούλοκ βρίσκει στόχο και πάλι. Ήρθε από την Ουάσιγκτον στην Ευρώπη. Και 86 ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά. 2-22 για τη λήξη. Μπούλοκ. Μπούλοκ προς το καλάθι. Ευστοχή και κερδίζει και το φάουλ. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει τώρα. 87-88. 87-89. Ο Λιαδέλης έχει την μπάλα στα χέρια του. Χάνει τώρα με φάουλ από τον Βίλιαμς. Ο Λιαδέλης από τη γραμμή. Είναι εύστοχο, ρόλεπτα μόνο. 97-94. 3 δευτερόλεπτα. 2. Ο Μπούλοκ πέταξε την μπάλα στη Στεφάνη και έξω και ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στην Ευρωλίγκα. Σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Το μεγαλύτερο δυνατό που μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ ήταν αυτό.